το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ερωτευμένο αίμα» παρουσίασε στα Γιάννενα, στα Παλιά Σφαγεία, το Σάββατο το βράδυ ο συγγραφέας Μιχάλης Πέγκος. Πρόκειται για το πρώτο ερωτικό μυθιστόρημα του γνωστού Γιαννιώτη συγγραφέα που αναφέρεται σε 4 ερωτικές ιστορίες οι οποίες συνδέονται στο χώρο και το χρόνο. Για πρώτη φορά σε αυτά τα 17 χρόνια έχω γράψει ένα ερωτικό μυθιστόρημα. Επειδή αυτό ίσως ξενήσει και επειδή θα με ρωτήσουν κάποιοι γιατί άργησες τόσο πολύ, θέλω να σας πω ότι είναι το πιο δύσκολο είδος, γιατί πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να διολυστήσει είτε στο μελό είτε στο πορνό. Για να σας δώσω παραδείγματα αγαπημένων μου ερωτικών μυθιστορημάτων, το πρώτο, και θα σας πω και ένα ανέκδοτο γι' αυτό, λέγεται, αυτό το έχει διηγηθεί η κόρη του Καραγάτση. Οι περισσότεροι το ξέρετε, όσοι δεν το ξέρετε θα σας το πω. Βρήκε λοιπόν τον πατέρα της ένας συγγραφέας και του είπε, δάσκαλε, του λέει, είμαι τρομερός συγγραφέας, τρομερός. Γράφω απίστευτα, αλλά δεν έχω μια ιδέα να ξεκινήσω. Θα με βοηθήσεις? Σε βοηθήσω, του λέει. Έλα μεθαύριο από το σπίτι μου να σου πω. Πηγαίνει λοιπόν ο τρομερός και φοβερός συγγραφέας στον Καραγάτση και του λέει ο Καραγάτσης, λοιπόν, του λέει, άκου, έχω το θέμα για σένα. Μια γυναίκα δεν περνάει καλά με τον άντρα της, φεύγει με τον εραστή, ο εραστής την παρατάει, αυτή απογοητεύεται και αυτοκτονεί. Πλάκα κάνετε, του λέει. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι μελό, αυτό είναι... Δεν του το είπε τότε γιατί δεν υπήρχε η λέξη, Άρλεκιν. Εντάξει, εγώ βασικά την Άννα Καρένινα σου περιέγραψα, του λέει. Η Άννα Καρένινα λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό ερωτικό μυθιστόρημα, είναι το πιο δύσκολο είδος και γι' αυτό σήμερα αποφάσισα, γι' αυτό λέει και η πρόσκληση, ότι οι εκδόσεις Διόπτρα και το Βιβλιοπούλιο Αναγνώστης και το Πνευματικό Κέντρο έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν σε μια βραδιά ερωτικής αφήγησης με αφορμή την παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος.